εντάξει, να μην κάνουμε τις κασάνδρες, αλλά η κατάσταση δεν είναι καθόλου καλή. Όταν λέτε δεν είναι καθόλου καλή, δεν έχει σχέση με άλλα επεισόδια που βλέπαμε ή είναι μία από τα ίδια, αλλά παρατεταμένα? Κοιτάξτε, εδώ γίνεται η σύγκριση με τι έγινε το 2005. Έχουν περάσει 18 χρόνια από τότε, έχουν κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά αλλάξει, όσον αφορά δηλαδή τη χρήση των κοινωνικών δικτύων στις λεγόμενες ενδοεπικοινωνίες των ευαίσθητων συνοικιών, περιοχών κλπ. Αλλά έχουμε φύγει τελείως από αυτό το ίδιο το γεγονός, δηλαδή την δολοφονία εκ προθέσεως, έτσι την αξιολογεί η εισαγγελία του Παρισιού. Mm-hmm. Και πλέον έχουμε μπει στη λογική του μαζικού πλιάτσικου. Είναι το σχέδιο εφιάλτης που οι υπηρεσίες πληροφοριών στη Γαλλία, καθώς και η αστυνομία της Γαλλίας, το είχε πάντα στο σιρτάρι ως το σενάριο εκείνο που πλέον η κατάσταση ξεφεύγει και μπαίνουμε πλέον σε άλλες πρακτικές. Πείτε μου όμως, το κρατικό σύστημα έχει βάλει νερό στο μήλο να φτάσουμε μέχρι το πιάτσικο? Δηλαδή στρατοχωροφυλακή, τάγκ στο ένα τάλο να περιπολούν σε πόλεις μήνες τώρα, δεν είναι και η καλύτερη κατάσταση, και άμα πυροβολείς και ψυχρό? Όχι, δεν είμαστε σε αυτή τη λογική. Αυτό που υπήρχε παλιά, το καθεστώς έκτακτης ανάγκης, έχει πλέον όχι καταργηθεί, αλλά πλέον έχει πέσει ο βαθμός επικινδυνότητας, αυτό που υπήρχε δηλαδή για 2 χρόνια μετά τον Μπατακλάν. Ποια είναι τώρα η πρακτική και η τακτική του Μακρόν? Το επιχείρημα το οποίο υπάρχει είναι ότι προτιμούμε να καίγονται ακόμα και δημόσια κτίρια προκειμένου να αποφύγουμε την επαφή, διότι η επαφή ενέχει και τον κίνδυνο να έχουμε και δεύτερο νεκρό, που σημαίνει ότι πλέον μπαίνουμε σε ένα φαύλο κύκλο όπου ουσιαστικά ανατροφοδοτείται. Αυτό όμως που κάνουν οι ειδικοί λένε ότι λειτουργεί boomerang, διότι στη Γαλλία υπάρχουν 2 ενημερωτικοί σταθμοί οι οποίοι 24 ώρες το 24ωρο παίζουν ειδήσεις, τίποτα άλλο. Αναπαράγονται λοιπόν τα πάντα, ακόμα και τα βίντεο που τραβάνε από τα πλιάτσικα που κάνουν στα εμπορικά κέντρα. Ο κόσμος βλέπει τι γίνεται, μπουκάρουν με αυτοκίνητα σε σούπερ μάρκετ. Θυμίζει ο γιος του Κώστα Γαβρά, του γνωστού του σκηνοθέτη, πριν από 6 μήνες. Αυτό που σας λέω, ούτε προφήτης να ήταν ο Ρωμάν Γκραβά, είναι ο γιος του. Στο Netflix έχει ανεβάσει μία ταινία η οποία λέγεται Ατενά. Μπορεί να τη δει οποιοδήποτε. Ουσιαστικά η ταινία είναι αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή στη Γαλλία. Δηλαδή ο άνθρωπος αυτός πριν από ένα χρόνο έγραψε ένα σενάριο για αυτό που βλέπουμε σήμερα σε real time. Δεν μου λέτε κύριε Πικραμενέ, μήπως επιδιωκόμενος στόχος είναι να μετατραπεί οι κινητοποιήσεις που γίνονται για τη δολοφονία παιδιών, για τα αιτήματα που έχει εν πάση περιπτώσει η κοινωνία, σε πλιάτσικο, δηλαδή σε εκφυλισμό, ούτως ώστε να επέλθει μετά ο πέλεκης του η σιδερένια γροθιά του κράτους, λέω? Όχι, όχι, γιατί έγινε η λεγόμενη ειρηνική πορεία με επικεφαλή στη μητέρα του Θανόντα, στην οποία αν θέλετε πέρα από κάποιους μπαχαλάκηδες είχε 7.000 κόσμο. Με τα μπλουζάκια τους, με τα μπαλονάκια τους, με τις σημεούλες τους, έκαναν ό,τι έκαναν, την πορεία τους τελείωσε και στο τέλος εκφυλίστηκε από κάποιους μπαχαλάκηδες οι οποίοι ήταν κρυμμένοι στην ουρά της πορείας. Το πρόβλημα είναι ότι όταν πέφτει ο ήλιος, ξέρετε, είναι και καλοκαίρι, οπότε όλα αυτά ξεκινάνε μετά τις 10 το βράδυ και πάνε μέχρι τις 6 το πρωί. Το πλιάτσικο γίνεται και γίνεται διότι είναι τέτοια η ανθρωπογεωγραφία, αν θέλετε, στα προάστια. Αν δείτε από τους 700 που έχουν συλληφθεί, η συντριπτική πλειονότητα, άκουσον, είναι ηλικίες 14-18. Πείτε μου, ποιο παιδί το οποίο πάει στο λύκειο αυτή τη στιγμή τον αφήνει ο γονέας να φύγει, να πάει να κάνει πλιάτσικο ή να πάει να λύσει τους λογαριασμούς του με τα σώματα ασφάλειας? Οπότε μπαίνουμε και σε θέματα τα οποία είναι καθαρά κοινωνιολογικού ενδιαφέροντος. Ποια είναι η επόμενη μέρα? Ξεκίνησε τοπικά από το δυτικό Παρίσι, από την Ναντέρ δηλαδή, και όχι από το Σαντενί που λένε κάποιοι δημοσιογράφοι, και πλέον έχει σαν κορονοϊός, αν θέλετε, κάνει μετάσταση σε όλες τις μεγάλες αλλά και τις λεγόμενες επαρχιακές πόλεις δηλαδή των 50-60 χιλιάδων κατοίκων.
Υπάρχει δηλαδή μία αίσθηση ότι να βγούμε το βράδυ, να κάνουμε το πλιάτσικο, να κάνουμε το χαβαλέ μας, σπάνε τραμ, σπάνε παιδικούς σταθμούς, σπάνε σχολεία. Έχει εκφυλιστεί δηλαδή το καθαρά ζήτημα το οποίο μεμονωμένο περιστατικό αστυνομικής βίας έτσι όπως το αξιολογεί η εισαγγελία. Και αυτό τώρα αν θέλετε να το δούμε, διότι το ενδιαφέρον για το ελληνικό κοινό είναι, μπορεί να ξαναζήσουμε σκηνές Γρηγορόπουλου στην Ελλάδα κάποια στιγμή και πώς θα πρέπει να το χειριστεί το ελληνικό κράτος. Το συμπέρασμα που εξάγεται είναι ότι από τη στιγμή που θα συμβεί το γεγονός, οι πρώτες 24 ώρες είναι οι πιο κρίσιμες, διότι θα πρέπει η εισαγγελία να κινηθεί γρήγορα, να αξιολογηθεί ποινικά, από εκεί και πέρα αν θα αποφασιστεί προφυλάκηση ή βραχιολάκι είναι θέμα ποινικού κώδικα και ποινικής δικονομίας, αλλά θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να αποφευθεί το βραδινό πλιάτσικο, αυτό το οποίο ανατροφοδοτεί όλη την κατάσταση. Και ο μόνος τρόπος να γίνει αυτό, κύριε Σαχίνη, είναι με απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 8, 9, 10 η ώρα το βράδυ, όταν πέφτει δηλαδή ο ήλιος. Ας αφήσουμε λοιπόν τον κόσμο να εκδηλώσει την οργή του ειρηνικά την ημέρα μαζί με την οικογένεια του θύματος, αλλά θα πρέπει το βράδυ να αποφύγουμε τους μπαχαλάκηδες. Αυτό λοιπόν ας το δούνε και στην Κατεχάκη και στο Υπουργείο Προπό με τον κύριο Μηταράκη τώρα, πώς μπορούμε να αποφύγουμε αντίστοιχα γεγονότα στην Ελλάδα ή σε άλλες πόλεις. Διότι δεν αφορά μόνο την Αθήνα αν συμβεί κάτι, έχει να κάνει πώς γίνεται η μετάσταση σε όλα τα αστικά κέντρα ανά τη χώρα. Πάντως εγώ κοινωνιολογικά μιλώντας, κύριε Πικραμένα, αντιλαμβάνομαι ότι οι κυβερνήσεις στα σκληρά κράτη οργανωμένα μάλλον επιτρέπουν την αταξία και τη βία κάθε μορφής, να σαπίζουν τις κοινωνίες και μετά να το εκμεταλλεύονται αυτό για να επιβάλλουν καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Διότι όταν ο έλεγχος ξεφεύγει από τα χέρια τους, όπως συμβαίνει τώρα στη Γαλλία, τις αποτυχίες τους τις κάνουν απλά επιτυχίες. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Αυτός είναι ο φαύλος. Καλά, δεν χάνει κιόλας. Δεν χάνει κιόλας. Δείχνει στους νοικοκυρέους ότι κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Το βράδυ, καλά το είπα. Το βράδυ. Ναι. Το οποίο όμως, που αυτό είναι βούτυρο στο ψωμί της λεγόμενης ακροδεξιάς. Τώρα δεν ξέρω τι είναι. Δεξιά και ακροδεξιά, πια δεν ξέρω τι είναι. Σας μιλάω πάντα για τη Γαλλία. Μην ξεχνάτε ότι σε ένα χρόνο έχουμε ευρωεκλογές και κάτι άλλο το οποίο πρέπει να το λέμε. Ναι, αλλά ένα κοιτάξτε, χρόνο από τώρα κοιτάξτε έχουμε και Ολυμπιακούς αγώνες. Κύριε Πικραμένα, εντάξει, εγώ τα καταλαβαίνω. Έχουμε και Ολυμπιακούς αγώνες και έχουμε και βιομετρικά στοιχεία και κάμερες ακόμη και στις συναθρήσεις. Να τα πούμε εγώ και εσείς για τις επιδόσεις. Αλλά κοιτάξτε, όταν μια κυβέρνηση ανακοινώνει 40.000 αστυνομικούς στον δρόμο και απαγόρευση κυκλοφορίας μέχρι τη Δευτέρα σε μια χώρα που καυχάται για τη δημοκρατία. Δεν έχει αποφασιστεί ακόμα για αυτό. Αυτό έρχεται. Ναι, αυτό θα έρθει όμως το τέλος. Είναι προφανές. Γι' αυτό σας λέω, μήπως τελικώς αυτή η τυφλή, όπως την περιγράφεται ανάγλυφα, βία, η μπαχαλοποίηση, το πλιάτσικο κτλ., ως ένα σημείο τα αφήνουμε. Δεν λέω ότι τα επιθυμούσαμε. Τα αφήνουμε για να μπορέσουμε με αυτόν τον τρόπο να φθείρουμε και αυτό που γίνεται από το πρωί μέχρι το απόγευμα και να επιβάλλουμε και τα μέτρα που θέλουμε. Όχι, δεν νομίζω. Δεν είμαι σε αυτή τη λογική, διότι αυτή τη στιγμή εκτίθεται η γαλλική δημοκρατία, εκτίθεται το ίδιο το κράτος, δηλαδή η λεγόμενη κεντρό, η μεσαία τάξη, λέει πού είναι το κράτος, πού είναι τα σώματα ασφάλειας, όχι στη λογική της καταστολής, αυτό που λέμε του αυταρχισμού, είναι αυτό που λέμε τα βασικά. Και εδώ μιλάμε για σοβαρό κράτος, έτσι, η Γαλλία υποτίθεται πυρηνική δύναμη, μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Το πρόβλημα είναι αυτό που σας λέω, ότι αποφεύγουν την επαφή, δηλαδή αποφεύγουν να μπουν σε κτίρια, αποφεύγουν να μπουν στις λεγόμενες ευαίσθητες ζώνες, διότι πρώτον ξέρουν ότι εκεί υπάρχουν οι dealers, οι οποίοι είναι οπλισμένοι, οπότε καταλαβαίνετε ότι μετά πάμε για μακελιό, το οποίο ανατροφοδοτεί τη βία. Το πρόβλημα είναι αυτό που λένε οι ειδικοί, ότι τελειώνουν, κύριε Σαχίνη, τα δακρυγόνα. Τελειώνουν οι βόμβες κρότου λάμψης, με αποτέλεσμα και οι ίδιοι αστυνομικοί να έχουν μόνο το όπλο για να προστατέψουν τους εαυτούς τους ή αν θέλετε να καταστήλουν το έγκλημα. Αυτό θα γίνει τις επόμενες 24-48 ώρες, που σημαίνει ότι είτε θα μείνουν μόνο με τα όπλα να προστατέψουν τον εαυτό τους ή πλέον θα δώσουν
θα πετάξουν την καυτή πατάτα στο στρατό προκειμένου ο στρατός να αναλάβει. Είναι ακόμα χειρότερο το σενάριο, διότι εκεί θα πάμε για ανθρώπινες απώλειες με ό,τι αυτό μπορεί να ανατροφοδοτήσει την κατάσταση. Πάντως κερδισμένος δεν βγαίνει από ο Μακρόν από αυτή την ιστορία. Αυτό άμα δεν το μπορέσεις να το μαζέψεις μέσα σε 24 ώρες, μετά την έχεις χάσει την μπάλα. Και από εκεί και πέρα πληρώνεις τις συνέπειες. Εντάξει, για την ώρα πάει στην συναυλία του Elton John. Αυτό τον απασχολούσε ως προτεραιότητα. Λοιπόν, θα το δούμε και αυτό. Ναι. Θα το δούμε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ κύριε Επικραμμένε. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.